που εκκρεμούν και δεν έχει τη δυνατότητα να αναψει αυτά τα παιδιά είναι τόσο 7 ευρώ. Αυτό είναι λοιπόν το σαφτή γυναίκα, γιατί δεν μπορούσε να πει ψέματα η Ιωάννα. Δεν τα λύνω τα παιδιά. Είναι η γιαγιά, ό,τι διπιά, ό,τι καρύ, τα φαθαρίζει όλε τα εργαζόμενα. Και μετά και εγώ θέλω να καλέσω και τον Κου να βοηθήσει πάρα πολύ. Και να βοηθήσει και η οικογένεια, να βοηθήσουν οι αρχέ, την οικογένεια, να τη στηρίξουν ουσιαστικά. Ναι. Έστω και τώρα κατόπιν εμεί. Και βέβαια θέλω. Θα κάνουμε και μία έξι και στο χαμόγελο και στα χωριά, ώστε σίγουρα να υπάρχει στήριξη και από εκεί. Εγώ αυτό που θα ήθελα ωστόσο να επικεντρώσω λίγο, Ιωάννα, ανέφερες μία, σου εκφράζει και μία διέσχεια, λες, για την δική σας καταγγελία όσον αφορά τη στάση των αρχών όταν κάνατε την πρώτη καταγγελία, πριν δολοφονηθεί, πριν φωνευτεί η αδελφή σου. Δηλαδή, πες ότι θέλεις να μας το επαναλάβεις. Η κουνιάδα σου, συγγνώμη, θες να μας επαναλάβεις ακριβώς τι σου είπαν αυτές τις καταγγελίες που έχετε κάνει όσον αφορά την αντιμετώπιση των αρχών. Την αστυνομία πάντα μιλάμε. Ανομία και η κοινωνική λειτουργός εντάσσεται σε αυτές τις υπηρεσίες. Η αστυνομία μου είχε πει, μάλλον μας είχε πει, ότι δεν μπορούν να περάσει το φροντίδι, ήταν ο ξυλοδαρμός που είχε δεχτεί και την ενδοοικογενειακή βία. Πιο παλιά, οπότε δεν υπήρχαν μόνο παιδιά, δεν υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση. Απλά πήγε στο τμήμα η Κατερίνα μαζί με τον, τέλος πάντων, το σχολιάσω. Τους έκανε μία επίπληξη. Φυσικά καλός θεατρίνος έλεγε, δεν θα το ξανακάνω. Στους αστυνομικούς μπροστά ο ίδιος γύρισε και είπε ότι ναι, την έχω χτυπήσει. Και ο αστυνομικός του είπε ότι συγγνώμη και είσαι τώρα άντρας, με αυτό. Ζωήσε, του λέει άντρας, το παραδέχεσαι. Σε μια γυναίκα που φροντίζει πέρα από τα παιδιά σου και το παιδί σου από τον πρώτο γάμο. Δεν είχε κάτι να πει. Και τελικά μας αφήσαν στο ελαιός μας. Όπως επίσης και η κοινωνική υπηρεσία, η κυρία που έχει στραφεί εναντίον μας, τυχημένος με την οικογένεια, γνώριζε την όλη κατάσταση και από την Κατερίνα και από την υπόλοιπη οικογένεια. Γύρισε και της είπε, γύρνα στον άντρα σου με επιφύλαξη, γιατί θα σου πάρει τα παιδιά. Θα τα κλείσει στο ίδρυμα. Πήγα εγώ σήμερα και μου είπα ότι ευθυνόμαστε εμείς που πέθανε η Κατερίνα που τη σκότωσε. Γιατί δεν την αφήσαμε να γυρίσει στον άντρα τη. Δηλαδή τι, να γυρίσει στον άντρα τη, κάνει μπλακώνει λογική αυτή και τα παιδιά. Αυτές οι καταγγελίες που κάνατε και τις κάνατε και δημόσια μετά την, μετά την ανθρωποκτονία. Σου ανέφερε η κοινωνική υπηρεσία τις καταγγελίες όταν πήγες εκεί, δηλαδή σήμερα, αναφέρθηκαν σε αυτές τις καταγγελίες που έκανες? Φυσικά, γύρισε και μου είπε, κατά λέξη, μην χρεώνετε στην τηλεόραση και στους δημοσιογράφους την αστυνομία και την κοινωνική υπηρεσία, αναλογιστείτε που φταίτε εσείς. Υπήρξε δηλαδή μια ενόχληση για αυτές τις καταγγελίες από τις αρχές? Φυσικά. Υπήρξε μια ενόχληση. Μάλιστα. Οι αρχές όσον αφορά την αστυνομία, και θα μιλήσω λόγω της γνώσης που έχω, δεν θα αναφερθώ στην κοινωνική λειτουργία. Μέχρι στιγμής, από το ρεπουτάζ, ότι όλοι οι αστυνομικοί τη δουλειά τους, αυτό που όφελαν να κάνουν, το έχουν κάνει. Τους κάλεσαν, έκαναν συστάσεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία, έχει πάει στον εισαγγελέα. Τους ενημέρωσαν και η αγαπητή Ιωάννα, όπου βλέπει ότι κάνω λάθος, να με διακόψει. Τους ενημέρωσαν ποιες είναι οι δομές του Δήμου, η κοινωνική λειτουργία, ποιοι μπορούν να τους βοηθήσουν. Και απευθύνθηκαν από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή εδώ έχουμε μια αλληλουχία γεγονότων, τουλάχιστον όσον αφορά την αστυνομία. Μάλιστα. Αυτό που ήταν δυνατό να γίνει από την πλευρά της αστυνομίας, Θεοδόση, έχει γίνει. Έχεις μια είδηση να πούμε.